Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Άλλη μια βράβευση η οποία γίνεται από την Busias Communication με στόχο να δούμε τι είναι αυτό που κάνει ένα ξενοδοχείο ξεχωριστό, τις υπηρεσίες του ξεχωριστές. Και θέλω κάπως έτσι να ξεκινήσουμε με το να μου δώσετε έναν ορισμό για το τι είναι αυτά τα βραβεία. Βεβαίως. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται τα ξενοδοχεία στον ξενοδοχειακό χάρτη της Ελλάδας. Γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις, γίνονται πάρα πολλά εγκαίνια, γίνονται καινούργιες και σημαντικές επενδύσεις. Και θελήσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη διοργάνωση, ούτως ώστε ανάμεσα από όλα αυτά τα ξενοδοχεία που υπάρχουν, να είναι πιο εύκολο κανείς να παρακολουθήσει ποια είναι αυτά που είναι πραγματικά μοναδικά, αυτά που ξεχωρίζουν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, αυτά που ξεχωρίζουν για το στυλ τους και αυτά που ξεχωρίζουν και σε ένα σωρό επιμέρους κατηγορίες από την τοποθεσία μέχρι την αρχιτεκτονική, μέχρι το πρωινό ή τα γεύματα, μέχρι το εστιατόριο ή το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Είναι πράγματι ιδιαίτερο, γιατί όταν πηγαίνει ο καθένας σε ένα ξενοδοχείο θέλει να βλέπει κάποια πράγματα, πληρώνει άλλωστε για μια καλή υπηρεσία, κοιτάει φαντάζομαι το εστιατόριο του ξενοδοχείου, κοιτάει την καθαριότητα σε ένα ξενοδοχείο, τις παροχές τέλος πάντων για τις οποίες και το έχει επιλέξει. Τώρα θα ήθελα να έρθουμε στον τρόπο συμμετοχής των ξενοδοχείων σε αυτήν την διοργάνωση, πώς ακριβώς δηλώνουν συμμετοχή και εννοείται τι θα κερδίσουν από την συμμετοχή τους στα βραβεία. Στα βραβεία αυτά μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα καταλήμματα της Ελλάδας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ετοιμάζουν έναν φάκελο στον οποίο περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου και όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν το ξενοδοχείο τους μοναδικό. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες ή και βίντεο του ξενοδοχείου. Τον υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα των βραβείων και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η κριτική μας επιτροπή να αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες. Η κριτική αυτή επιτροπή είναι η καρδιά των βραβείων και είναι και η ουσία τους. Είναι μια 20-μελής επιτροπή με ειδικούς από το χώρο του τουρισμού και ευρύτερα. Υπάρχουν μέσα πολύ σημαντικοί ξενοδόχοι και εκπρόσωποι ξενοδοχείων. Υπάρχουν αρχιτέκτονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης υπάρχουν δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, από πολύ σημαντικά μέσα. Η Επιτροπή έχει τρεις προέδρους, την κυρία Τζίνα Μαμιδάκη, τον κύριο Διονύση Σωτοβίκη και τον κύριο Αλέξανδρο Γαλινό, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικούς κλάδους, τα ξενοδοχεία, την αρχιτεκτονική και την ευρύτερη στρατηγική του τουρισμού. Και με αυτή τη σύνθεση που ισχύει τόσο στους επικεφαλείς της Κριτικής Επιτροπής όσο και σε όλη την ομάδα, θέλουμε να αναδείξουμε σφαιρικά ποια είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία. Φαντάζομαι ότι είναι καμιά φορά και δύσκολη αυτή η αξιολόγηση. Δεν ξέρω αρχικά πώς ακριβώς γίνεται, ποια είναι τα κριτήρια πάνω στα οποία και θα αξιολογηθούν τα ξενοδοχεία και τελικά ποια θα είναι και η αξία του βραβείου για τους νικητές και την προώθηση εννοείται αυτής της νίκης μετά και στο κομμάτι το δικό τους του marketing, στο οποίο θα παίξει ένα ρόλο. Βεβαίως. Η διαδικασία είναι σίγουρα δύσκολη. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε καλά και από τα Tourism Awards, τα οποία διοργανώνουμε εδώ και 6 χρόνια. Σωστά. Η Ελληνική Επιτροπή δυσκολεύεται στα αλήθεια, έρχεται μερικές φορές σε πολύ ζώρικη θέση, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της υπόθεσης, ότι υπάρχουν τόσο αξιόλογα ξενοδοχεία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που καλό είναι να δυσκολευτεί λιγάκι η Κριτική Επιτροπή να δει τους καλύτερους. Τα κριτήρια καλύπτουν από την υποδομή του ξενοδοχείου και εκεί εξετάζουμε τόσο την αρχιτεκτονική και την αισθητική, όσο και τη λειτουργικότητα των υποδομών. Προχωράνε στις υπηρεσίες, πόσο άρτια δομημένες είναι οι υπηρεσίες, πόσο πρωτότυπες είναι, ποιες είναι οι ειδικές ανάγκες ειδικών κοινών που καλύπτουν τα ξενοδοχεία. Και προχωράνε μέχρι το πώς είναι ενταγμένο ένα ξενοδοχείο στο φυσικό του περιβάλλον, πώς αξιοποιεί την τεχνολογία, πώς συνδέεται με την τοπική κοινότητα στην οποία βρίσκεται. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να εξετάσουμε το ξενοδοχείο και από τη μεριά της εμπειρίας του πελάτη, αλλά και συνολικότερα, σαν επένδυση, σαν μέρος ενός ευρύτερου ζωντανού συνόλου.
Έχουμε παρατηρήσει και από τα Tourism Awards επίσης πόσο σημαντικό είναι ένας τέτοιος τίτλος και όταν προέρχεται από μια κριτική επιτροπή από ειδικούς του κλάδου που έχει μεγάλη βαρύτητα η άποψή τους, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο μετά για όλη την επικοινωνία του ξενοδοχείου και προς τους πελάτες, και τους Έλληνες και τους ξένους πελάτες, προς τους tour operators, προς τους επαγγελματικούς συνεργάτες του ξενοδοχείου. Είναι ένας τίτλος που πιστοποιεί ότι όλοι οι ξενοδόχοι λένε «Είμαι περήφανος για το ξενοδοχείο μου, είναι το καλύτερο». Είναι άλλο όμως να το λέμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Και άλλο να υπάρχει ένα βραβείο που το, ακριβώς, που το πιστοποιεί. Είναι μια ποιότητα. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχει να κάνει με κριτήρια στην ποιότητα και της υποδομής ενός ξενοδοχείου και εννοείται και των υπηρεσιών που προσφέρει, θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους διοργανώσεις ώστε να αναζητάμε και αυτό το κάτι καλύτερο πάντα σε αυτό που παρέχουμε στους τουρίστες? Ακριβώς αυτό πιστεύουμε, ότι σε μια εποχή που ο ελληνικός τουρισμός θέλει να στραφεί από την ποσότητα στην ποιότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικές τέτοιες διοργανώσεις, γιατί ξεχωρίζουν οι επιχειρήσεις που κάνουν ποιοτική και ξεχωριστή δουλειά. Λοιπόν, οπότε να θυμίσουμε σε όσους θέλουν να δηλώσουν την συμμετοχή τους, πώς μπορούν να το κάνουν και μέχρι πότε, και εννοείται πότε θα γίνει και η μεγάλη βράβευση. Βεβαίως. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται είτε να υποβάλουν υποψηφιότητα είτε σε πρώτο στάδιο να μάθουν περισσότερα για τα βραβεία μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα hotelofthegear.gr. Οι υποψηφιότητες συνεχίζονται μέχρι τα τέλη του μήνα, μέχρι 30 Νοεμβρίου και η τελετή απονομής θα γίνει στις αρχές του Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Τέλεια. Οπότε εκεί θα μάθουμε και ποιο ξενοδοχείο ξεχώρισε. Θεωρώ ότι πάντα μέσα από τέτοιου είδους διαγωνισμούς προσπαθούμε να γινόμαστε και καλύτεροι, γιατί εννοείται ότι όλοι θέλουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να φτάσουν στην κορυφή. Οπότε ακόμα και αυτή τη χρονιά να μην το πετύχουν, έχουν βάλει ένα λιθαράκι για την επόμενη. Αυτό νομίζω ότι είναι πάντα το ιδιαίτερο, και θα δουν και τι άλλο παίζει στην αγορά. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είμαστε μια πολύ μεγάλη αγορά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι που πουλάμε, τον τουρισμό, και πρέπει να το κάνουμε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια.